η εργατική. Με 24ωρη γενική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΔ και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, αντέδρασε ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα στο σχέδιο της νέας συμφωνίας που συνήψε η κυβέρνηση τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Εμείς είμαστε αντίθετοι και θα αγωνιστούμε για να μην ξεπουληθεί ο δημόσιος πλούτος, η δημόσια περιουσία, για να υπερασπιστούμε το δημόσιο πλούτο και να αξιοποιηθεί για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα με όλες τις δυνάμεις μας. Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες δηλώνουν πέρα από την αντίθεσή τους στα νέα μέτρα και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν οργανωμένα τον αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής που ήδη θεωρούν ότι παραβιάζει τα θεμελιώδη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων. Σημαίνει ότι πλέον είναι το τελειωτικό χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων της ελληνικής κοινωνίας και πλέον η εθνική μας κυριαρχία δεν είναι υπόθεση δική μας αλλά των ξένων. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια νέα αφετηρία αγώνων. Όπως τα προηγούμενα 5 χρόνια, έτσι και τώρα, από εδώ και πέρα, θα βρισκόμαστε καθημερινά στους δρόμους για να ανατρέψουμε και αυτές τις σκληρές πολιτικές των μνημονίων που επιβάλλονται πλέον και με τη νέα κυβέρνηση. Είμαστε στον δρόμο, στηρίζουμε τον κόσμο όλο, την Ελλάδα, το κράτος μας, το λαό μας. Είμαστε και ας πιάσαμε δουλειά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν περιμένεις να πεινάσεις για να βγεις στον δρόμο. Στον δρόμο είσαι συνέχεια και αγωνίζεσαι για το δίκιο σου, για την αξιοπρέπειά σου, για τα παιδιά σου, για το διπλανό σου. Δεν χρειάζεται να πεινάς εσύ για να βγεις στον δρόμο. Η αλληλεγγύη εδώ στην Ελλάδα αυτό θα μας σώσει. Σίγουρα είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί όπως ξέρουμε αφενός οι ιδιώτες δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε την εμπειρία για να αναλάβουν τέτοια έργα. Οι εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα είναι όλο και χειρότερες για τον εργαζόμενο. Τα μέτρα και τα νέα νομοθετήματα που βγαίνουν εδώ και 5 χρόνια είναι πάντα υπέρ του εργοδότη. Και αυτό είναι δυσανάλογο και πάει συνέχεια έτσι.